Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από το φίλο μας τον Γιάννη, συνονόματο, γεια σου Γιάννη, ο οποίος ρωτάει το εξής. Γιάννη, πώς μπορώ να μην αφήνω τα προβλήματα της καθημερινότητας να επηρεάζουν την κιθαριστική μου μελέτη και βελτίωση. Φίλε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Μακάρι να είχα μία εύκολη απάντηση. Η απάντηση είναι απλή, αλλά δεν είναι εύκολη. Και εκεί είναι μάλλον η δυσκολία της. Με απλά λόγια να σου πω ότι μετά από πολλά χρόνια που έχω μελετήσει και έχω ψάξει και τους επιτυχημένους κιθαρίστες αλλά και γενικότερα και τους μηχανισμούς επιτυχίας στη ζωή συνολικά, οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταφέρνουν γενικότερα είναι αυτοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν, καταφέρουν να βρουν τρόπους να βάλουν σε κουτάκια κατά κάποιο τρόπο ό,τι πάει στραβά στη ζωή τους και δεν το αφήνουν να επηρεάσει το βασικό τους σκοπό. Είτε αυτό είναι η κιθάρα, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος στόχος έχουν θέσει. Για να το πετύχεις αυτό, πολύ απλά, χρειάζεται να κάνεις δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να εξελίξεις την ικανότητά σου να μην επηρεάζεσαι συναισθηματικά από οτιδήποτε πάει στραβά. Δηλαδή να είσαι συναισθηματικά ανεπηρέαστος. Το δεύτερο είναι το να φτιάξεις μια σειρά από habits, από συνήθειες, οι οποίες να σε καθοδηγούν προς την μελέτη σου. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, θα τον αναλύσουμε και σε μετέπειτα επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, για το πώς μπορείς να χτίσεις τέτοια πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα όμως είναι, αν ας πούμε βλέπεις ότι δουλεύεις και μετά όταν γυρίζεις, πας για φαγητό και μετά βαριέσαι, είσαι πολύ κουρασμένος, έχει πέσει η ενεργειά σου για να κάτσεις να μελετήσεις τη μισή ώρα που χρειάζεται σε εκείνη την ώρα της ημέρας, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να φτιάξεις μια καινούργια συνήθεια η οποία να λέει δουλειά, στο καπάκι μετά μισή ώρα μελέτη και μετά φαγητό. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τη μισή ώρα, δεν τρως. Μετά από λίγο καιρό, αυτό προγραμματίζεται και ξέρεις ότι γυρίζεις από τη δουλειά, μελετάς και τρως. Και έχει γίνει ένα καινούριο habit, μια καινούρια σειρά με την οποία έρχονται τα γεγονότα στη ζωή σου, τα οποία το έχεις φτιάξει έτσι εσύ, ώστε να σε προχωράει προς το στόχο σου. Όπως βλέπεις λοιπόν, αυτό σε καθοδηγεί στη δημιουργία ενός προγράμματος, ενός συστήματος, το οποίο να σε βγάζει κάθε μέρα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, αν μια μέρα αισθάνεσαι συναισθηματικά περίεργα, εκείνη τη μέρα το μυαλό σου δεν θα είναι σε καλή κατάσταση για να πάρει σωστές αποφάσεις. Αν αυτές τις αποφάσεις πρέπει να τις πάρεις εκείνη τη μέρα, τότε δεν θα είναι καλές. Αν τις έχεις πάρει από πριν και έχεις φτιάξει το πρόγραμμά σου, μιλώντας για τη μελέτη σου δηλαδή, να ξέρεις ότι μελετάς, ας πούμε, μία ώρα το πρωί πριν πας στη σχολή σου, μία ώρα ή μισή ώρα μόλις γυρίσεις πριν φας και μετά άλλη μισή ώρα το βράδυ. Αν αυτά έχουν μπει σε ένα pattern, σε μια συνεχόμενη δηλαδή, σε ένα μοτίβο καθημερινό στη ζωή σου, δεν θα χρειάζεται να πάρεις συνειδητή απόφαση και να κάνεις συνειδητή προσπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιθανότητες να ακολουθείς το πρόγραμμά σου ό,τι και να συμβαίνει γύρω-γύρω είναι η maximum. Αυτός λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορώ να σου πω έτσι σύντομα. Το συγκεκριμένο θέμα είναι στον τομέα της παραγωγικότητας, ο οποίος είναι πολλές ώρες κανονικά διδασκαλίας και για να μπορέσει να βελτιώσει ο καθένας τους τρόπους με τους οποίους κάνει τη δουλειά του, αλλά νομίζω ότι με αυτές τις δύο σχετικά απλές οδηγίες θα μπορέσει να προχωρήσεις αρκετά καλύτερα. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!